Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Sigma Live. Η Ελλάδα μετά από δεκαετίες βρίσκεται αντιμέτωπη και πάλι από ένα βέβαιο μέλλον. Οι ειδικοί σηκώνουν τα χέρια ψηλά για το τι θα ακολουθήσει, τι θα δούμε. Θα κάνουμε όμως μια προσπάθεια να δούμε με τους καλεσμένους μας τι μέλη γενέστε. Να καλωσορίσω τον κύριο Λοΐζο Λοΐζου, χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Καλωσορίσατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στον Άσιο Ρινό, εκλογικό αναλυτή. Καλησπέρα. Συχνά σας έχουμε εδώ στην παρέα μας στο Sigma Live και στο Sigma. Λοιπόν, να ξεκινήσω, αν με επιτρέπετε, από τον κύριο Λοΐζου πρώτα. Θα ξεμείνει από χρήματα η Ελλάδα? Τι θα γίνει? Ξεμένει, δεν θα ξεμείνει, δυστυχώς, γιατί ενώ υπήρχε χρόνος να συζητηθούν τα όσα προβλήματα υπήρχαν στα θέματα του μνημονίου, μείναμε στο και πέντε, ούτε καν στο παραπέντε, να είμαστε στα ευχολόγια, να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη μεταξύ των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης, ούτως ώστε να βγει η Ελλάδα, αλλά και τα ό,τι θα ακολουθήσει από το πρόβλημα. Να σημειώσουμε βεβαίως ότι η κυβέρνηση Τσίπρα είναι στην εξουσία τους τελευταίους 5 μήνες. Προηγήθηκαν εναλλάξεις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας μαζί. Αυτοί που εξέλεγαν στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν στις τελευταίες εκλογές να εκλέξουν τη ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Εκείνο που θα έλεγα είναι ότι εκείνο που λείπει από την κυβέρνηση είναι η προετοιμασία, από ό,τι μου φαίνεται, γιατί όταν εκλέγηκαν εκεί, εκλέγηκαν και είχαν να επιλέξουν δύο δρόμους. Ο ένας ήταν να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός ευρώ, και ένα δεύτερος δρόμος ήταν να ακολουθήσουν τον δρόμο της δραχμής. Για να ακολουθήσεις τον δρόμο της δραχμής, επειδή είναι θέμα το οποίο συζητείται και θα συζητείται συνεχώς μέχρι να βρούμε τον δρόμο μας, μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα, το πιο σημαντικό είναι να κάνεις μια προετοιμασία. Από νομίσματα μπαίνεις και βγαίνεις, δεν είναι τακτικό φαινόμενο, αλλά μπαίνεις και βγαίνεις δυνατός σε ένα νόμισμα. Ιδιαίτερα όταν θα βγεις και θα πας σε δικό σου νόμισμα, πρέπει να προετοιμαστείς με ενεργειακά αποθέματα, φάρμακα, ιατρικά. Ούτως υπάρχει ώστε μια προετοιμασία δηλαδή που πρέπει βεβαίως, να θα έπρεπε να υπάρχει μια προετοιμασία. Ομαλή μετάβαση και εντάξει, επειδή μακροπρόθεσμα, επειδή θα φτιάχνεις τη δική σου πολιτική, ίσως να μπορείς να βελτιώσεις, να χειριστείς τα πράγματα. Όμως τα πρώτα χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν υπήρξε τέτοια προετοιμασία, δεν μου φαίνεται να υπήρξε τέτοια προετοιμασία από την κυβέρνηση. Άρα η λύση που μένει είναι λύση εντός ευρώ. Έτσι αλλιώς, συζητώντας για την Ελλάδα εμείς εδώ στην Κύπρο, είναι σημαντικό να έχουμε την Ελλάδα και στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός η Ευρωπαϊκή Ένωση να διώξει έναν κράτος από την Ελλάδα. Είναι επιλογή δική του ναι, η έξοδος. Ναι, ναι. Να μου επιτρέψετε, επειδή είστε και χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ναι, το χρέος διαγράφεται της Ελλάδας ή της οποιασδήποτε χώρας η οποία... Είναι επιλογή βεβαίως του δανειστή. Ή θα την κυνηγάει πάντα? Αυτό είναι που αναρωτιόμαστε. Okay. Λοιπόν, ένα χρέος, εάν η Ελλάδα επιλέξει να μην πληρώσει, το χρέος δεν διαγράφεται. Είδαμε, υπήρχαν άλλες εμπειρίες του παρελθόντος. Όταν η Ρωσία έκανε δάνειο από τη Γερμανία, μετά δεν το πλήρωσε, μετά ήταν η εποχή του κομμουνισμού, της Σοβιετικής Ένωσης, εκεί δεν πλήρωσε το δάνειο. Όταν επανήλθε με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία αποπλήρωσε αυτό το χρέος. Χαρακτηριστικά... Το σημαίνει τι γίνεται αν δεν αποπληρώσει, δηλαδή ποιος κυνηγάει... Το χρέος είναι εκεί. Καταρχήν, αν αποφασίσεις να επιστρέψεις μετά στο ευρώ ή ποιες είναι οι συναλλαγές που θα κάνεις με τους δανειστές σου.
Εσύ μπορεί να αποφασίσεις να μην πληρώσεις. Οι δανειστές, μόνο με δικιά τους απόφαση θα διαγράψουν το χρέος. Τώρα. Εάν δεν δίνει, συγγνώμη, εάν Ναι. αρνείται να δώσει η κυβέρνηση το χρέος, με ποιο τρόπο μπορούν να αναγκάσουν μια χώρα, μια εθνική κυριαρχία, με ποιο τρόπο μπορούν να Δεν πάρουν υπάρχει. πίσω. Δεν υπάρχει εξαναγκασμός, εκτός Ναι. αν έχεις, αν το κράτος έχει εγχειριάσει κάποια περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα έρθει να τα πάρει. Τώρα, τεχνικά, πώς μπορεί να γίνει αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο είδαμε, αλλά ένας παραλληλισμός μπορεί να είναι ο ΕΛΑ, στον οποίο έχεις βάζεις δανεισμό, βάζεις ακίνητα τα οποία καλύπτουν τα δάνεια τα οποία βάζεις ως collateral για να πάρεις τον ΕΛΑ και αυτά ανήκουν μετά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Μάλιστα. που γίνεται ο Εσείς ΕΛΑ. βλέπετε ότι ακολουθεί, εντάξει, μου είπατε ότι δεν βλέπετε να έχουν εργαστεί προς κάποια κατεύθυνση, Ναι. όμως πιστεύετε ότι ακολουθούν κάποιο μοντέλο του εξωτερικού, δηλαδή βλέπουν κάτι έχουν στο μυαλό τους, ίσως που εμείς μπορεί να μην το βλέπουμε, γιατί καλός ή κακός δεν είναι, μάλλον είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν διευκρινίσει τι ακριβώς Εύχομαι. θέλουν. Εύχομαι να υπάρχει ένα πλάνο. Όμως δεν θα μείνω μόνο στην Ελλάδα και τους χειρισμούς της Ελλάδας. Πρέπει να εξετάσουμε και λίγο τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πέτυχε. Το ευρωπαϊκό νόμισμα δεν πέτυχε. Δεν μπορώ να πω ότι απέτυχαν οι δύο αυτοί θεσμοί, αλλά σίγουρα δεν είναι στα επιθυμητά σημεία που θα ανάμενε κάποιος ότι θα ήταν με την αυτοί που οραματίστηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, είμαι βέβαιος ότι δεν είναι ευχαριστημένοι σήμερα. Λάθη έγιναν και είναι λάθη τα οποία είναι παραδεκτά. Οι πολιτικές της αυστηρής λιτότητας δεν είναι πετυχημένες. Μια χώρα για να λειτουργήσει βεβαίως πρέπει να είναι σε κάποιο πρόγραμμα, να είναι συγκυρισμένη, τα δημοσιονομικά της να είναι φτιαγμένα, αλλά για να λειτουργούν όλα και να κλείνει ο κύκλος χρειάζεται ανάπτυξη. Δεν είδαμε πολιτικές ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είδαμε συμπεριφορές εταίρων. Και αυτό το σημειώνουμε. Και δεν ζούμε μόνο το παράδειγμα της Ελλάδας, ζούμε το παράδειγμα της Κύπρου, που είναι μια πολύ μικρότερη οικονομία και είδαμε τη συμπεριφορά των εταίρων μας όταν ήμασταν σε πρόβλημα. Με αυτά δεν λέω ότι είμαστε καημένοι οι Έλληνες, οι Κύπροι, οι οποίοι είμαστε άμυροι ευθυνών και αποφάσισαν μια καλή μέρα να μας διαλύσουν. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Οπότε θα πρέπει να συμπεριφερθούν και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ως φίλοι. Πρέπει να δουν αυτή τη διαπραγμάτευση, Δεν ξέρω όχι. πόσο εύκολο είναι φυσικά να υπάρξουν φιλίες στην πολιτική, Ας πόσο μην μάλλον είναι, στη διπλωματία, μα γιατί μιλούμε και για βρίσκεσαι διπλωματία εδώ. σύμφωνοι. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να Αυτές είναι οι συνεπάρξουμε. αρχές της Ευρωπαϊκής Βεβαίως είναι οι Ένωσης. αρχές και οι αρχές που δεν πέτυχαν Ναι. είναι το ότι οι λαοί έχουν διαφορετικότητα. Οι βόρειοι και οι νότιοι, πάντοτε αν πάμε στην ιστορία πίσω, και οι Αμερικάνοι, οι βόρειοι με τους νότιους έχουν διαφορές. Ναι. Και οι διαφορές είναι και διαφορές φιλοσοφίας, είναι διαφορές συμπεριφοράς και είναι αυτά που δεν συγκέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δυστυχώς. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Παραδέχτηκαν και πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες αυτό που Έτσι, λέτε. ναι. Εντάξει, καταλήγουμε τώρα στο δημοψήφισμα της Κυριακής, γιατί εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή. Να μου επιτρέψετε να πάω στον κύριο Ρινό να το συζητήσουμε λίγο. Παρακολουθείτε την επικαιρότητα όπως πάντα. Τι δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις? Καταρχήν να πω ότι δημοσκόπηση επίσημη όσον αφορά το αποτέλεσμα της Κυριακής δεν υπάρχει, προς το παρόν τουλάχιστον. Αυτό που υπάρχει όμως είναι μερικές δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν ενδιαφέροντα στοιχεία
που ίσως μας βοηθήσουν να δώσουμε μια εκτίμηση, έστω και έτσι ανεπίσημη ή για σκοπούς συζήτησης. Για παράδειγμα, δημοσκόπηση του Ιουνίου που έχει διεξαχθεί δείχνει ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων επιθυμεί την παραμονή στο ευρώ, αυτό είναι ξεκάθαρο. Την ίδια ώρα όμως, η πλειοψηφία των Ελλήνων παρουσιάζεται δυσαρεστημένη με τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση της διαπραγματεύσης, στην πλειοψηφία της τουλάχιστον. Την ίδια ώρα δηλώνει ότι εάν και εφόσον χρειαστεί να γίνει υποχώρηση από τις κόκκινες γραμμές για σκοπούς συμφωνίας, θα πρέπει να γίνει. Και μάλιστα επιθυμεί συμφωνία παρά εκλογές. Νομίζω αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Ίσως είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν προς τα έξω. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα την πλειοψηφία του ελληνικού λαού να εκφράζεται αρνητικά για τους χειρισμούς της κυβέρνησης όσον αφορά τη διαπραγμάτευση. Μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί μόλις πριν 5 μήνες με πλειοψηφία. Συνεπώς, αυτό είναι το πρόστιχο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά, έχω κάνει έτσι μια καταγραφή των ποσοστών των κομμάτων που έχουν ψηφίσει υπέρ του όχι, μάλλον υπέρ του υποψηφίσματος στη Βουλή την Κυριακή και αυτών που ήταν εναντίον. Έτσι, να δω, για σκοπούς, αν θέλετε, περίπου να δω πώς ενδεχομένως να κινηθούν τα ποσοστά. Έχω δει ότι αυτοί που είναι υπέρ του όχι περίπου είναι στο 30%, αυτοί που είναι υπέρ του ναι είναι στο 25%. Υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο δεν ήταν στη Βουλή, άρα δεν έχει εκφραστεί, και υπάρχει και το 1/3 περίπου του εκλογικού σώματος που δεν πήγε στην κάλπη. Αυτά όλα που λέω, σύν αυτά που έχω πει προηγουμένως, μας δείχνουν ένα μείγμα κάπως ασαφές, υπό την έννοια ότι δεν μπορούμε εύκολα να κάνουμε πρόβλεψη. Βεβαίως, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τον παράγοντα κυβέρνηση η οποία έχει καθοδηγήσει τον ελληνικό λαό υπέρ του όχι. Ναι, είναι ξεκάθαρη η θέση. Και ενδεχομένως αυτό να υπερισχύσει. Όμως, αυτό που συζητούσαμε και πρόσφατα με τον κύριο Λοΐζου είναι ότι ανεπίσημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα έχουμε προσέξει έτσι κάποια ανεπίσημα αποτελέσματα τα οποία λένε ότι υπάρχει μια δυναμική του ναι και αυτόν έχει προβληματίσει κάποιους εντός της κυβέρνησης και ενδεχόμενος να έχουμε αυτά που έχουμε δει και σήμερα με την αίτηση για νέο πρόγραμμα κτλ. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε τις επίσημες επιστημονικές μετρήσεις για να δούμε περίπου πώς κινείται το εκλογικό σώμα. Καταλαβαίνω γιατί να μην έχουμε πολλά στοιχεία, αν λάβει υπόψη κανείς το γεγονός ότι η ανακοίνωση του δημοψηφίσματος έγινε σε πολύ μικρό διάστημα. Έτσι, που την εμπειρία σας μπορείτε να μου πείτε. Κοιτάξτε, μια εβδομάδα προθεσμία έδωσε. Ναι. Και ακόμα και στους άτομα τα οποία ετοιμάζουν διαδικασία, την ψηφίσμα του. Συνήθως σε εκλογικές αναμετρήσεις δίδεται πάντοτε ένας λογικός χρόνος θέλεις για την προεκλογική. Πόσο μάλλον σε ένα δημοψήφισμα που παίζεται το μέλλον ενός λαού και νομίζω ότι και ο ελληνικός λαός δεν είναι ενημερωμένος πλήρως όσον αφορά γιατί θα ψηφίσει την Κυριακή. Άρα σίγουρα είναι πολύ μικρό το διάστημα και βεβαίως υπάρχει και μεγάλη σύγχυση που επικρατεί αυτή τη στιγμή που νομίζω ότι δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τα πράγματα και πάμε την Κυριακή σε ένα δημοψήφισμα χωρίς, αν θέλεις την άποψη μου, χωρίς να γνωρίζει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού τι θα ψηφίσει. Mm-hmm. Δηλαδή πολλοί δεν έχουν αποφασίσει καν ενδεχομένως. Mm-hmm. Είχατε εκφράσει και μέσα από την ιστοσελίδα μας στο Sigma Live τη θέση ότι ενδέχεται το δημοψήφισμα να είναι μεροληπτικό. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό? Ναι, αν μπορούμε να δούμε, να βλέπουμε το ερώτημα, ουσιαστικά παρουσιάζει δύο προβλήματα το ερώτημα όπως έχει τεθεί. Να μου επιτρέψετε μέσα στον κόσμο ότι αυτό που βλέπουμε, για όσους δεν το έχουν δει ακόμη, είναι το δημοψήφισμα το οποίο πρέπει να ψηφίσουν υπέρ ή κατά δηλαδή της θέσης αυτής στα αριστερά οι πολίτες στην Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας και τα λοιπά και υπάρχει η θέση ναι και η θέση όχι και η θέση ναι. Τα ερωτήματα τα επιστημονικά πρέπει να ουσιαστικά να γίνεται προσπάθεια αποφυγής της λεγόμενης μεροληψίας η οποία εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Καταρχήν, εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, το ερώτημα είναι ανισόρροπο, δηλαδή δεν περιέχει τη θετική και τη αρνητική θέση στο ίδιο το ερώτημα. Ταυτόχρονα, οι θέσεις, ναι και όχι, υπόκεινται στη λεγόμενη μεροληψία σειράς. Έτσι, δηλαδή, έχουν βάλει πρώτον το όχι,
το οποίο ενδεχομένως έχει λεχθεί και συζητηθεί τον ότι ήδη, γιατί να μπει προοντόχη κτλ. Και να εξηγήσω πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί πιο σωστά. Θα έπρεπε το ρεύμα να ήταν ως εξής: πρέπει να γίνει αποδεκτό ή όχι το σχέδιο συμφωνίας. Όπως είναι μεροληπτικό υπέρ του ναι καταρχήν και καθοδηγούμενο. Ενώ όσον αφορά τη σειρά των θέσεων όχι και ναι, θα έπρεπε να τυπωθούν, να γίνεται εναλλαγή της σειράς των θέσεων, δηλαδή κάποια ψηφοφόρηση να ήταν τυπωμένα με τη θέση όπως είναι όχι και ναι και κάποια άλλα ναι και όχι, άρα να αλλάζει σειρά ουσιαστικά για να γίνεται, αν θέλετε, να κυβερνηθεί όσο το δυνατόν η μεροληψία σειράς. Αυτό γίνεται και σε εκλογές, ειδικά στην Αμερική, τυπώνονται με διαφορετική σειρά τα ψηφοφόρηση. Άρα εκτιμώ ότι θα έχει αυτό το πρόβλημα της καθοδήγησης υπέρ του ναι και της μεροληψίας υπέρ του όχι, όπως είναι εκεί οι δύο θέσεις. Άρα παρουσιάζει αυτά τα δύο προβλήματα και νομίζω θα έπρεπε να προσεχθεί. Τώρα κάποιος μπορεί να μου πει, αφού είναι μεροληπτικό υπέρ του ναι και από την άλλη είναι μεροληπτικό υπέρ του όχι, το ίδιο το ψηφοδελτίο, μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι επιστημονικά όμως θα έπρεπε να έχει εντεθεί σωστά και το ερώτημα και οι θέσεις του, έτσι. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει βεβαίως το ερώτημα και η μεροληψία. Ενδεχομένως όσοι θα πάνε στην κάποιον να αποφασίσουν από πιο πριν, όμως δεν πάβει η επιστημονική σχεδίαση ενός ερωτήματος να πρέπει να γίνεται πάντα ορθά. Πάντως έπεσε σήμερα στα χέρια μου μια γελιογραφία η οποία είχε δύο γιαγιάδες και μία έλεγε «Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι η προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους». Και η άλλη απαντούσε «Εγώ είμαι ακόμη στο μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρόχνος προγράμματος και πέραν αυτού». Δηλαδή παρουσίαζε μια εικόνα αυτή που περιγράφουμε τώρα. Ναι, και βεβαίως επίσης είναι και αρκετά μεγάλο. Να καταλάβει κανείς. Είναι και δυσκολοκατανόητο και είναι και αρκετά μεγάλο κάποιος να το. Βεβαίως θα πάνε προετοιμασμένοι στην κάποια αντιλαμβάνεια. Αλλά πάρα πολύ δεν θα αντιλαμβάνω και τι σημαίνουν τα πλήστα από αυτά ακόμη που ακόμη και για την κυβέρνηση το λέω εγώ, η οποία επιθυμεί ο κόσμος να το απορρίψει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι γενικότερα, σε γενικές γραμμές δεν φαίνεται να είναι ξεκάθαρο. Χρειάζεται γνώσεις για να μπορέσει να αντιληφθεί κάποιος. Ακριβώς. Όχι βασικές, πιο εξειδικευμένες. Θέλω απλά να επανατονίσω, αν μπορώ, έτσι, για 12 λεπτά, ότι η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι θέσεις επηρεάζει το τύπο συνείδητα. Ένας που βλέπει πρώτον το όχι, συνήθως. Επιστημονικά ερμηνεύεται ότι αυτό που είναι στο ύψος του ματιού και είναι στη σειρά πρώτων, συνήθως παίρνει περισσότερες ψήφους. Δεν σημαίνει βεβαίως εδώ ότι απαραίτητα θα επηρεάσει με αυτόν τον τρόπο, αλλά για σκοπούς αποφυγής της μεροληψίας θα έπρεπε να υπάρξει εκτύπωση με αλλαγή των θέσεων, με εναλλαγή των θέσεων για να μην υπάρχει πρόταξη του όχι και να έχουμε έστω και κάποιους να μας λένε ότι. Εν κατακλείδη, επειδή φτάσαμε στο τέλος σχεδόν, θα ήθελα και από τους δύο να μου πείτε τι προβλέπετε στην ουσία, τι θα γίνει, είτε η απόψε, αν θα υπάρξει, αν υπάρχει πλέον περιθώριο και τι πιστεύετε ότι θα γίνει με το δημοψήφισμα, αν θα κερδίσει ή αν θα νικήσει το ναι ή το όχι. Μπορείτε να ξεκινήσετε, κύριε Λεύτερο. Πιστεύω ότι θα γίνουν βήματα μέχρι την Κυριακή, ώστε να βρεθεί η λύση. Τώρα, εγώ διαρωτούμαι κατά πόσον υπάρχει αντικείμενο δημοψηφίσματος ή όχι. Η πρόταση είναι εκεί ή δεν είναι. Εμένα μου φαίνεται ότι η πρόταση δεν είναι εκεί. Σε περίπτωση να σας πω την άποψη μου. Καταρχήν, ζητούμε από τον Ελληνικό να τοποθετηθεί για μια πρόταση η οποία ήταν της περασμένης εβδομάδας και σήμερα η κυβέρνηση ζητά μια νέα πρόταση. Άρα ουσιαστικά είναι και δύο βήματα πίσω. Νομίζω ότι υπάρχει μια σύγχυση στο λαό. Αυτό το πράγμα δεν στέγει σήμερα. Υπάρχει μια νέα πρόταση. Βλέποντας εκεί για βιωσιμότητα χρέους, εγώ θα ανέμενα το εξής. Επειδή αφισβητείται και χρέος και υπάρχει και το χρέος το οποίο είναι και δεν είναι βιώσιμο. Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός της Ελλάδας, θα έπαιρνα εκείνο που δεν αφισβητώ και εκείνο είναι το κομμάτι που είναι βιώσιμο του χρέους. Και θα έκανα προτάσεις σε εκείνο για να φέρω τους θεσμούς σε δύσκολη θέση και όχι τον εαυτό μου σε δύσκολη θέση. Αφισβητώ από τα 320 δισεκατομμύρια τα 40, βιώσιμα είναι τα 200, άρα φτιάχνω ένα πρόγραμμα για να εξοφλήσω 200 δισεκατομμύρια χωρίς να πιέζω άλλον τον λαό ο οποίος έχει κατατροποθεί από τις αποφάσεις των πολιτικών και του δίνω
αέρα να αναπνεύσει, να εργαστεί και να δει μια καλύτερες μέρες. Κύριε, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Αναμένουμε να δούμε. Είναι μεγάλη η αγωνία, όπως και να το κάνουμε στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στον υπόλοιπο κόσμο. Παρακολουθούν όλοι να δουν τι μέλη γενέστε. Ευχόμαστε το καλύτερο. Θέλουμε μια Ελλάδα δυνατή, σύμμαχο με την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά εδώ να τελειώσω να πω ότι εάν το αποτέλεσμα της Κυριακής είναι μέχρι και 55%, μέγιστον το 55% υπέρ του όχι, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας θα βγει χαμένος. Διότι ακόμα και 55-45 να βγει, δεν θα είναι καθολικό το όχι. Πόσο μάλλον αν το ναι βασικά υπερέχει, εκτιμώ θα έχουμε εκλογές τις επόμενες μερικές εβδομάδες. Ήδη το είπε το μέσω κλειδί σαφώς χθες στην ΕΡΤ ο κύριος Τσίπρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.